κόδρες. Γρίζονται. Είστε καλά. Εξοχότε που ρίξατε λίγο της Ελλάδος και γενικό δεδέντιο με τη ιδιαίτερα σκαράς η αγιεταυτική μοναδεφό της και εμείς προσωπικώς σας κοντευόμεθα σήμερα. Καθίστε μετά το συνεργατό σας. Εσείς όπως. Εις τους κόλπους του Παλεφάτου και Ενορθοδόξου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Η εντός των πλαισίων της πολιτικο-οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας της Ελλάδος με το κράτος, μετά τον κρατό μάλλον της Ανατολικής Μεσογείου και επιτέλους της ΔΕΗ επίσκεψή σας, ενέχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για την ασφάλεια και την ειρήνη της περιοχής, αλλά και για την διαφύλαξη του υφισταμένου πολιτικο-δημοκρατικού και θρησκευτικού καθεστώτος της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ, της αναγνωριζομένης υπό πάντων των λαών και υπόλοιπων των χριστιών, ανεξαιρέτως, ως πόλεως, αγίας και ιεράς. Λέγομαι δε τούτο διότι το παλέφωτο πατριαρχείο των Ιερουσαλήμων, το γνωστό ως Room Orthodox, αποτελεί αδιαμφισβήτητον παράγοντα εις την άκρη τούτε μη αλλίωση του πολυπολιτισμικού και πολυθρησκευτικού χαρακτήρας της Αγίας Πόλης. Περιττό να λεφθεί ότι το Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων, του οποίου η Θεία Πρόνοια ανέθεσε την διαμέση των αιώνων διαφύλαξη και διακονία των προστιμημάτων της Ιεράς Ιστορίας, συνεχίζει και παραμένει ο εγγυητής του χριστιανικού χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ, η οποία θεωρείται η πνευματική πρωτεύουσα όλου του κόσμου. Υπό την ιδεότητα τάφη του εγγυητού του χριστιανικού χαρακτήρος και μάλιστα του χριστιανικού τομέου της Παλαιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, το ημέτρο Πατριαρχείο, το οποίο εκπροσωπεί το ευσεβές γένος των Ορθοδόξων της Ρωμουσίνης, αλλά και το έθνος ημών, ποιείται έκκληση μετά των άλλων χριστιανικών κοινοτήτων και εκκλησιών εις τον εξοχότατον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και εις εμάς προσωπικώς κ. Υπουργέ, όπως καταβληθεί κάθε προσπάθεια πολιτική ή διπλωματική προς τον εξοχότατο Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ. Μπεντζαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να αποτραπεί υπό της γνωστής ακραίας και παρανόμου οργανώσεως των Ατέρων Κοχανίν βιαία εισβολή και κατάληψη των γνωστών πλέον ξενοδοχείων Ιμπέρια και Πέτρα ιδιοκτησίας του Μετέρου Πατριαρχείου παρά την πύλη του Δαβίδ ή της Νταφαγγέλ, αποκλείσταται. Βέβαια οι όντες δια την αμέριστον συμπαράσταση της σεβαστής ημίν ελληνικής κυβερνήσεως και ημών προσωπικός κ. Υπουργέ, καλείστε να δεχτείτε την τιμητική διάκριση δια της αναβορεύσεως ημών ως ανώτερων ταξιάρχην του τάγματος των σπουδαίων γυρωνών της αγιεταυτικής αδελφότητας. Τούτο δε ποιούμον ως έκπληξη ευγνωμοσύνης προς τον ευλαβή ελληνικό λαό και τας κυβερνήσεις αυτού και το σεβαστό Υπουργείο Εξωτερικών ως και τους εντάφθα διπλωματικούς εκπροσώπους αυτού. Σας ευχαριστούμε και καλώς σας ευχαριστώ.
Θεόφιλος ο Τρίτος, Πατριάρχης της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, αναγορεύομαι τον εξοχότατον Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδος, κύριο Νικόλα Οδένδια, ανώτερον ταξιάρχη του Τάγματος των Ορθοδόξων Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, και απονέωμεν αυτό των οικείων σταυρών, χρυσούν σταυρών μεταστέματος, στεφάνης και αστέρος, της επιβράβευσης της ευσεβίας και ενίσχυση της προς τον Πανάγιον Τάφων και την Αγιωτάτη Μητέρα των Εκκλησιών ευλαβούς αυτού διαθέσεως. Εις πίστοσιν τούτων δέδονται το Πατριαρχικόν τούτο επιβραβευτήριον γράμμα δι' Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ 28 ημινός Ιουλίου του δυσχυριστού 19ου Σωτηρίου έτους. Ο Ιεροσολύμων Θεόφιλος. Κύριε Τσαρούση, ο μακαριότατος κατά τρόπον ευγενή έθεσε το θέμα.
Ευχαριστώ.